Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω με κάτι το οποίο θεωρώ υποχρέωση. Έλαβα χθες ένα προσωπικό γράμμα από τον πατέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ανέτιου ξυλοδαρμού που υπέστη. Έχασε τη ζωή του ένα χρόνο μετά. Οφείλω όμως να συνηγορήσω υπέρ της άποψης ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας αυτό να το διερευνήσει. Έλαβα ένα γράμμα λοιπόν από τον πατέρα του Μάγκου, ο οποίος έχασε την ζωή του ένα μήνα μετά αφού του υπέστη βάναυση κακοποίηση στο Βόλο. Μου γράφει, θέλω να σας παρακαλέσω στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για την αστυνομική βία, να σας παρακαλέσω θερμά στην προσπάθεια και στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας για τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού μας, να αναφέρετε και την περίπτωσή του. Στις 13 Ιουνίου 2020 μου γράφει ο χαροκαμένος πατέρας, στοχευμένα και συνειδητά χτυπήθηκε ανηλαιώς χωρίς να αποτελεί απειλή. Τραυματίστηκε, βασανίστηκε και στο τέλος πάλι συνειδητά πετάχτηκε από αστυνομικούς στο δρόμο έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Μισοπεθαμένος και αβοήθητος, χωρίς να διαπιστωθεί τίποτα σε βάρος του και χωρίς να του απαγγελθεί καμιά κατηγορία. Αυτό το γεγονός, λέει ο πατέρας, είναι διερευνήσιμο αυτό. Μεταφέρω όμως τι λέει. Ήταν η έμεση αιτία που οδήγησε το παιδί μας στο θάνατο. Αυτό είναι μια τεράστια εγκληματική ενέργεια του κράτους και ιδιαίτερα του Υπουργείου που είναι ταγμένο στην υπηρεσία της προστασίας του πολίτη. Και για την όποια ενέργεια, παρά τη δέσμευση του κ. Χρυσοχοίδη, μέχρι στιγμής εγώ και η οικογένειά μου δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για το πόρισμα της έναρκης διοικητικής εξέτασης.